Τι κοινό έχει ένα αρθρόποδο με έναν άνθρωπο και πώς η μελέτη ενός καθαριού μπορεί να δώσει απαντήσεις για το πώς μπορούν οι επιστήμονες να αντιμετωπίσουν ασθένειες? Σε αυτό το εργαστήριο μελετάμε τους μηχανισμούς ανάπτυξης. Δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ένα μονοκύτταρο, το γονιμοποιημένο αυγό, δίνει γένεση, μεταμορφώνεται σε ένα ενήλικο οργανισμό με καρδιά, με πόδια, με μύες, με εγκέφαλο. Δηλαδή πως ένα μόνο κύτταρο δίνει όλες αυτά τα εκατομμύρια κύτταρα τα οποία πρέπει να λειτουργούν σωστά, να είναι οργανωμένα σωστά για την εύρυθμη λειτουργία και επισκευή του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ζωής. Στο Εργαστήριο Ανάπτυξης και Μορφογένεσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, οι επιστήμονες βάζουν στο μικροσκοπιό τους έντομα και καρκινοειδή με στόχο να δώσουν σε κάθε μια από τις εμπλεκόμενες επιστήμες τα όπλα που θα τις οδηγήσουν στην παροχή μιας καλύτερης ποιότητας ζωής στον άνθρωπο. Αυτή η επανάσταση που έχει γίνει στη μοριακή βιολογία τα τελευταία χρόνια, η οποία προφανώς τελικά έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών, ξεκινάει από τη μελέτη απλούστερων οργανισμών μοντέλων, απλούστερων με την έννοια ότι είναι μικρότεροι, ότι αποτελούνται από λιγότερα κύτταρα, αλλά χάρη στην κοινή μας εξελικτική καταγωγή, διέπονται από τις ίδιες βασικές μοριακές και κυταρικές λειτουργίες όπως και ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια γαριδόμορφη, ένα αμφίποδο καρκινοειδές, το οποίο είναι από τα βασικά μοντέλα οργανισμού που μελετάμε σε αυτό το εργαστήριο. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι απλούστεροι οργανισμοί μοντέλα, τα οποία όπως σας είπα διέπονται από τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες όπως και το ανθρώπινο σώμα. Και επιπλέον έχουν και κάποιες έξτρα λειτουργίες, τις οποίες π.χ. δεν έχουν οι άνθρωποι. Ένα από αυτά, π.χ. τα πράγματα τα οποία καταλάβαμε μελετώντας τους οργανισμούς, είναι ότι έχουν την ικανότητα να αναγεννούν χαμένες δομές. Άμα τους κόψετε δηλαδή τα πόδια τους, έχουν την ικανότητα να τα αναγεννάνε. Μα μπορούμε μια μέρα δηλαδή να έρθει μια μέρα που θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο? Ακριβώς. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ μπορούμε να επιβλώνουμε τραύματα. Δεν έχουμε την εκτεταμένη ικανότητα να αναγεννάμε χαμένες δομές, π.χ. κάποια εσωτερικά όργανα όπως είναι το ύπαρ έχουν την ικανότητα αναγέννησης, αλλά άμα χάσετε δυστυχώς κάποια δάχτυλα ή άκρα δεν έχετε δυνατότητα να αναγεννήσετε, σε αντίθεση με αυτά τα μικροσκοπικά ή μικρά ζώα. Οπότε μελετώντας γιατί αυτά τα ζώα και κάποια άλλα όπως είναι αμφίβια διατηρούν αυτή την ικανότητα, ενώ αντίστοιχα έχει καθεί σε ανώτερα πλαστικά, κάποια μέρα να μπορέσουμε κι εμείς να αναγεννήσουμε χαμένες δομές του ανθρώπου. Και αν τα γονιδιώματα και οι πληροφορίες που κρύβουν σας φάνηκαν έννοιες δύσκολες ή μακρινές, ας πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Αυτό δηλαδή μπορεί να μπαίνει μέσα στο θερμοκήπιο και να ξυλέει τις ντομάτες? Αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι ουσιαστικά μια μικρογραφία του θερμοκηπίου. Okay. Στο εργαστήριο λοιπόν συστημάτων ελέγχου και ρομποτικής αναπτύσσουμε μια σειρά από ρομποτικά συστήματα για διάφορες εφαρμογές, οι οποίες κυρίως εστιάζουν την περίοδο αυτή στην περιοχή της γεωργίας ακριβίας, πώς δηλαδή με τη βοήθεια των ρομποτικών συστημάτων μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε, να εκμηχανίσουμε, να κάνουμε πιο αποδοτικές μια σειρά από καλλιεργητικές εργασίες, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και τον πρωτογενή τομέα. Είναι εύκολο για το κοινό που δεν έχει σχέση με την έρευνα και την επιστήμη να κατανοήσει τι γίνεται στο εργαστήριο? Νομίζω ότι και μέσω δράσεων σαν αυτές της βραδιάς του ερευνητή μπορούμε και πρέπει να κοινοποιήσουμε ευρύτερα όλες τις δράσεις αυτές. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Ένα βασικό κομμάτι στα ρομποτικά συστήματα είναι η υλοποίηση, η σχεδίαση και η κατασκευή κάποιας ανθρωπόμορφης αρπάγης, διότι όλα τα αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να αρμόζουν στο ανθρώπινο χέρι. Mm-hmm. Με αυτή τη λογική λοιπόν προσπαθούμε να αναπτύξουμε διάφορες ρομποτικές αρπάγες οι οποίες να προσομοιώνουν το ανθρώπινο το χέρι έτσι ώστε να μπορέσουμε να μελετήσουμε τον τρόπο λαβής των αντικειμένων με τη χρήση τέτοιων ρομποτικών συστημάτων. Ο θεσμός της βραδιάς του ερευνητή είναι ένας πάρα πολύ καλός θεσμός, ο οποίος θα πρέπει να επεκταθεί όχι και μόνο στη βραδιά, αλλά και στην ημέρα του ερευνητή, έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τα ερευνητικά ιδρύματα και ημέρα και το βράδυ, γιατί συνήθως γίνεται βράδυ μέχρι τώρα, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να αναπτύσσονται στα εργαστήριά μας.